Έχει τελειώσει το έργο εδώ και ένα μήνα περίπου. Μπορείτε να δείτε και από μόνοι σας το αλαλούμ που δημιουργείται, άνοδος, κάθοδος, δεν υπάρχει πινακίδα καμιά. Οι πινακίδες, πριν γίνει το έργο, τις μάζεψε ο εργολάβος. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν ξέρουμε εάν υποχρέωση του εργολάβου να τις ξαναβάλει ή της Δημοτικής Αρχής. Αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το μπλοκάρισμα των αυτοκινήτων. Με αποτέλεσμα να από την πλατεία άλλα αυτοκίνητα έρχονται μέσα, από το Μύριο άλλα πάνε προς τα έξω και μπλοκάρεται και γίνεται ένα αλαλούμ. Σφυρίζουν άλλοι μέσα, άλλοι. Τσακώνονται, βλέπουμε. Ναι, τώρα όπως βλέπετε και εσείς τσακώνονται. Δεν πάει κανένας πίσω, κανένας μπροστά, γιατί δεν υπάρχει πινακίδα. Και δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία, εδώ δεν αστυνομεύει καθόλου. Δεν υπάρχει πινακίδα. Εμείς έχουμε. Έχετε ζητήσει εσείς. Έχουμε πει, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω πει και στον Αντιδήμαρχο και στον Δήμαρχο και στην Τεχνική Υπηρεσία. Και είπαν ότι πρέπει να συνεδριάσει η αρμόδια υπηρεσία. Η Επιτροπή Κυκλοφορίας. Για να βάλει τις πινακίδες και να δώσει τις ανάλογες κατευθύνσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε ζητήσει θέση φορτοεκφόρτωσης και όπως βλέπετε η μία και μοναδική που υπάρχει είναι κατηλημένη από μηχανάκια και αυτοκίνητα. Αυτό το σημείο δίπλα στο αριστερά από το αυτοκίνητο. Εκεί που είναι το κόκκινο αυτοκίνητο, εκεί που είναι το κόκκινο αυτοκίνητο και εκεί που έχει γίνει το μπλοκάρισμα, το μποτιλιάρισμα, εννοείται πως είναι θέση φορτοεκφόρτωσης για όλη την καλοπλή του. Φαίνεται βέβαια πουθενά, δεν υπάρχει σήμανση. Βεβαίως δεν υπάρχει σήμανση. Αυτό ζητάμε να γίνει σήμανση το συντομότερο, διότι αυτό το αλαλούμ δεν μπορεί να συνεχιστεί. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και προπαντός δεν αστυνομεύεται, δεν ελέγχεται καθόλου. Από κανέναν. Ναι. Εδώ 10 λεφτά τώρα μαλλούν ποιος να πάει πίσω, ποιος να πάει μπρος. Έχετε επιχειρήσει να καλέσετε τη Δημοτική Αστυνομία για να επιληφθεί του θέματος. Μα εμείς πρέπει να καλέσουμε τη Δημοτική Αστυνομία. Εμείς ειδοποιήσαμε τους επικεφαλείς και άλλωστε το έργο έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε αν έχει παραδοθεί επίσημα ή αν όχι ακόμα. Και θα έπρεπε να έχει επιληφθεί του θέματος η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αστυνομία. Να επιαστυνομεύσει, να δούμε τι θα γίνει εδώ. Διότι ούτε μπρος πάνε ούτε πίσω πάνε. Όποιος θέλει. Από πόση ώρα απελευθερώθηκε ο δρόμος. Ναι, μετά από 10 λεφτά, δόθηκε λύση. Να πούμε, έκανε ένας μπρος, άλλος πίσω για να περάσουνε. Δεν υπάρχει ούτε στόπ, ούτε απαγορεύεται αριστερά, ούτε απαγορεύεται δεξιά, τίποτα. Αποστελείωσε το έργο, δεν υπάρχει τίποτα. Μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν του Δήμου, υπό την αιγίδα μάλλον του Δήμου, το οποίο ο Δήμος το παραχωρούσε δωρεάν. Και ήταν, μπορώ να πούμε, το δεξί χέρι των χιωτών εδώ στο κέντρο, ερχόταν και παρκάρανε και μάλιστα δωρεάν. Πόσα αυτοκίνητα έπαιρνε? Έπαιρνε 30 με 40 αυτοκίνητα και ήταν διαρκώς γεμάτο, διότι εξυπηρετούσε πάρα πολύ και τους γειτόνους βεβαίως που είναι στην πολυκατοικία εδώ και εμάς που είμαστε κάτοικοι και εργαζόμαστε εδώ και τους πελάτες που ερχόταν και παρκάρανε. Τώρα ξαφνικά είδαμε μια πινακίδα εδώ που λέει χώρος ιδιωτικός. Προφανώς ο Δήμος ή δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του ιδιώτη ή δεν ξέρουμε αν είναι οικονομικοί οι λόγοι ή όχι, είδαμε την πινακίδα ότι θα το χρησιμοποιήσει ο ιδιώτης ο ίδιος για πάρκινγκ. Επαμοιβής φυσικά. Επαμοιβής, ναι. Θα πληρώνει είτε με το μήνα είτε με τη μέρα. Θα βάλει άνθρωπο εδώ και όποιος θέλει να μπαίνει μέσα θα πληρώνει. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Είναι αποτρεπτικό, νομίζετε, από τη στιγμή που θα υπάρχει αμοιβή για τον κάθε ένα που θέλει να αφήσει το αυτοκίνητό του? Εντάξει, βεβαίως είναι αποτρεπτικό, διότι μέχρι στιγμής ο Δήμος το παραχωρούσε δωρεάν. Βλέπουμε ήδη και τα προβλήματα που υπάρχουν στους παράδρομους. Βλέπουμε κάποιος έχει παρκάρει και κλείνει το δρόμο. Συχνά αυτά τα φαινόμενα εδώ. Σε καθημερινή βάση είναι τα φαινόμενα αυτά. Ειδικά τώρα που έκλεισε το πάρκινγκ εδώ, ο καθένας θα αφήνει το αυτοκίνητο όπου βρει. Να πούμε και κάτι άλλο. Η εικόνα που παρουσιάζει αυτός ο χώρος βέβαια είναι ιδιωτικός, όμως μέχρι πρότινος ήταν χώρος του Δήμου. Είναι πολύ καιρό αυτά τα μπάζα εδώ, αυτά τα σκουπίδια εδώ. Κοιτάξτε, από ό,τι είδα ο ιδιώτης, το αφεντικό εν πάση περιπτώσει έφερε ιδιωτικό συνεργείο, έφερε 3 άτομα και έκανε όση καθαριότητα μπορούσε και μπορείτε να δείτε κι εσείς.
Υποτίθεται ότι επειδή είναι και χώμα και ήταν και τα αυτοκίνητα συνέχεια μέσα και πολλοί τα είχαν και μόνιμα μέσα εδώ, έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση με τα σκουπίδια. Όμως και η εικόνα που βλέπουμε στον δρόμο δεν είναι καλή. Δηλαδή θα μπορούσε να φανταστεί ότι είναι ένας δρόμος σε ένα χωριό. Έχει τόση βλάστηση όσοι δεν έχει από το δημοτικό κήπος. Κοιτάξτε, αυτά μπορεί να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Ότι εδώ ο δοκαθαριστής έχει να περάσει από, ούτε ξέρω από πότε. Εδώ δεν χρειάζεται ο δοκαθαριστής, ένα συνεργείο προφανώς χρειάζεται. Βέβαια, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, θέλει κάποιο συνεργείο να καθαρίσει. Διότι από τα χώματα μέχρι τα δέντρα ψώρες και τέτοια που κόψαν εδώ και αυτά που βλέπετε στα πεζοδρόμια πάνω, που δεν είναι πεζοδρόμια, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που δημιουργεί άσχημη εντύπωση. Και συγκεκριμένα εδώ είναι και του Δήμου τα ακίνητα αυτά. Αυτά που δείχνουμε τώρα εδώ, έτσι. Και εντωμεταξύ δεν έχει και χώρο ούτε να ξεφορτώσουμε εδώ ούτε τίποτα. Ως κάτοικοι της Καλοπλήτου, σκέπτεστε να μαζεύσετε υπογραφές, τι μπορείτε να κάνετε? Όχι, ευελπιστούμε ότι θα ευαισθητοποιηθεί ο Δήμος και η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και θα δώσει μια λύση εδώ και όπως και στον κυκλοφοριακό. Διότι έχουν δείξει δείγματα γραφής και πιστεύω ότι θα είναι άμεση κινητοποίηση κατόπιν και από τις δικές μας παρεμβάσεις και θα πιστεύω να λύσουν το πρόβλημα στα γρήγορα. Τα κοψίματα των πλακακιών που έκαναν στο πεζοδρόμιο τα έχουν αφήσει και κάθε μέρα μας λένε ότι αύριο θα έρθουν. Αύριο θα έρθουν να τα πάρουν. Έχετε αποτανθεί στην εταιρεία? Στην εταιρεία δεν έχουμε αποτανθεί πουθενά. Έχουμε πάει για τα προβλήματά μας στο Δήμαρχο 2 φορές. Να πάμε και γι' αυτό, όχι. Συνολικά τι άλλα προβλήματα έχει ο δρόμος από ότι όταν τελείωσε το έργο? Θα σας πω εγώ για το μαγαζί, το οποίο υπήρχε το μαγαζί εδώ. Ναι. Το μόνο που έγιναν τα πεζοδρόμια και έκαναν χειρότερο το πράγμα. Το βλέπετε ότι το πάρχι έκλεισε αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω να φορτώσουμε, είδατε που έχω βάλει το φορτηγό. Ναι. Τα πράγματα μου είναι χοντρά. Το πιάνουν το πάρκι ο ένας και ο άλλος, δεν μπορώ να φορτώσω όπως μπορούσα προηγουμένως. Ναι μεν, έγιναν τα πεζοδρόμια, αλλά τίποτα... Ήταν καλό που βοήθησαν την περιοχή τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια, εγώ το θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα. Εκτός από εμάς που φύγαμε από το πάρκι και φύγαμε να παρκέρουμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να το πάρει πάλι ο Δήμος, τι πρέπει να γίνει? Για το πάρχι πρέπει οπωσδήποτε, διότι δεν μπορεί να απομείνει στην Καλοπλήτου κανένα τροχοφόρο, κανένα αμάξι, ούτε να προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε και σε αυτή την περίπτωση. Όταν έχετε πελάτες και θέλουν να φορτώσουν, τι κάνουν? Όταν θένε, σταματάνε μες στη μέση του δρόμου και περιμένουν και σφυρίζουν τα υπόλοιπα. Τίποτα άλλο. Το χιώτικο, το συνηθισμένο. Όταν παραλαμβάνετε εμπορεύματα? Όταν παραλαμβάνω, αν είναι αυτό το στενό κενό, τότε με διευκολύνει και έρχονται, σήμερα το πρωί συγκεκριμένα, ήρθαν 10 κομμάτια ψυγεία, πλυντήρια και τέτοια. Είναι ογκώδης, δεν είναι κάτι το πακέτο το μικρό. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Σας είπα εκ των προτέρων, εκτός το πεζοδρόμιο που έγινε 30 πόντους, τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ στην Καλοπλήτου, το μόνο κακό που δεν μπορώ να παρκάρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας.